Γεια σας αγαπητοί φίλοι και φίλες. Σας καλωσορίζω στην αποψινή 30η εκπομπή με το κλειδί της ιστορίας, την οποία παρακολουθείτε χάρη στην ευγενική χορηγία του Blue Sky. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στους τεχνικούς μας, ένα ακόμα μεγαλύτερο ευχαριστώ στους τηλεθεατές και στις τηλεθεάτριές μας που μας παρακολουθούν από όλα τα μέρη του συμφιλίου και ιδιαίτερος, τον πανταχού παρόντα απόδημο ελληνισμό, το πλέον δυναμικό κομμάτι τμήμα του ελληνικού έθνους. Αυτούς ευχαριστούμε, αυτοί βοηθούν και είτε εμέσως είτε αμέσως είτε φανερός είτε υπογείως μερικές φορές και η δράση η τελευταία ήθιστε να φέρνει και τα καλύτερα αποτελέσματα. Είμαστε σε μία εβδομάδα, καταρχήν να πούμε χρόνια πολλά, στους Φιλίππους, είναι το Αγίου Φιλίππου σήμερα και επειδή όλα συνδέονται με τους Αγίους τόπους και το Ισραήλ, να θυμίσουμε κάτι το οποίο έχω επαναλάβει πολλά στην εκπομπή μου κατά το παρελθόν, ότι Φίλιππος και Ανδρέας είναι δύο εκ των μαθητών του Χριστού οι οποίοι έχουν αμυγός ελληνικά ονόματα. Ο Πέτρος, ο Απόστολος Πέτρος από το Κυφάς κλπ. είναι η τρίτη προσθήκη. Ένα μεγάλο σημείο που αποδεικνύει ότι ο ελληνισμός και ο ελληνικός πολιτισμός η, η σχίση, η μαλακή ισχύς του ελληνισμού, θα μιλήσουμε σήμερα και για την soft power, και την hard power κλπ. είναι πανταχού παρόντα και με τέτοιο τρόπο έξυπνο χρησιμοποιημένα κατά τη διάρκεια της ιστορίας, που σίγουρα μας αξίζει ο τίτλος να πούμε τις επιλογές μας να χαρακτηριστούμε ως και smart power. Στο Ισραήλ, λοιπόν, συμβαίνουν αυτά τα οποία βλέπετε από τι τη τηλεοράσει και παρακολουθείτε. Δεν θα αναφερθούμε στι στρατιωτικέ επιχειρήσει. Αυτό που θέλω να κάνω, σε αυτό που θέλω να πω, είναι ότι αυτή τη στιγμή, στην απέναντι όχθη του Αιγαίου, στην Ιωνία μας, αναπτύσσεται μία πολεμική μηχανή, η οποία δίνει ιδιαίτερο βάρος στην εγχώρια ανάπτυξη, έρευνα και ανάπτυξη στρατιωτικών συστημάτων, προηγμένων συστημάτων, εστιτήρων κλπ. Δίνοντας έμφαση στους βαλιστικούς πυράβλους. Όσοι με παρακολουθείτε τα τελευταία 7,5 έτη, από το, 2010, από το 2016 και ενδεύθυν, θα έχετε προφανώς καταλάβει ότι όχι απλά έχω δώσει τον καλύτερό μου εαυτό για να παρουσιάσω την απειλή από τα τουρκικά βαλιστικά συστήματα. Ως δημοσιογράφος του ειδικού τύπου θεωρώ ότι είμαι από τους πρωτοπόρους, νομίζω ότι είμαι και ο πρωτοπόρος που ασχολήθηκα ιδιαίτερος με την βαλιστική απειλή σε εποχές που αρκετοί ε, θεωρούσαν ότι αυτά τα πράγματα είναι καταδικασμένα και δεν πρόκειται ποτέ να επιτύχουν και βάση δεν θα παραχθεί ουδένα αποτέλεσμα. Όλοι τους διαψεύστηκαν όμως όσοι εμφορούνται από αυτά στα ιδέα. Και σήμερα έχουμε φτάσει σε μια εποχή κατά την οποία το πιο σκληρό κομμάτι της τουρκικής σκληρής ισχύω, στο στατιωτικό παντοτομέα, είναι τα βαλιστικά συστήματα. Πίσω μου βλέπετε την δοκιμή που έγινε πέρυσι από τον πύραυλο Ταϊφούν, ένας βαλιστικός πύραυλος ο οποίος αναπτύχθηκε στην Τουρκία προφανώς με ξένη τεχνογνωσία, κινέζικη, ίσως και λίγο από Πακιστάν, ίσως και κάτι από Βόρειο Κορέα, όπως αναφέρουν και κάποιες άλλες πηγές. Ας μην είμαστε όμως υπερβολικοί. Το ζητούμενο είναι ότι αυτό το βαλιστικό οπλικό σύστημα, μετά που, αποτελεί μια μεταξέλιξη του ΚΑΝ, έχει βελινεκές της τάξης των 550 τουλάχιστον χιλιόμετρων. Σε αυτούς λοιπόν τους πόντους, πολύ ωραίους κύκλους, αντιλαμβάνεστε ότι με σημείο αναφοράς το τουρκικό έδαφος, ποια είναι η μεγίστη εμβέλεια αυτών των οπλικών συστημάτων. Και αυτά τα οπλικά συστήματα, όπως βλέπετε, φυσικά θα περιλάβουν και την Ελλάδα, δεν μας απασχολεί εμάς αυτό, αλλού είναι το αντικείμενο της σημερινή αναφοράς. Από τα άρθρα που έγραφα στην αμυντική επιθεώρηση και ιδίω η στρατιωτική ισορροπία και γεωπολιτική, περιοδικά τα οποία δεν υφίστανται πλέον στην αγορά, αλλά μπορείτε να τα βρείτε στα παλαιοπολία και εκεί να διαπιστώσετε τα λεγόμενα των όσων και το αληθές των όσων σας αναφέρω τώρα, είχα προειδοποιήσει ότι ο βασικός στόχος της αναπτύξεως βαλιστικών πυράβλων εκ μέρους της Αγκύρας δεν είναι η Ελλάδα, ούτε καν η Κύπρος, αλλά το Ισραήλ. Και αυτό είναι ένα σημείο που το συνέδετα πάντοτε, το συνέδεα, με την υψηλού επίπεδου Νεοοθωμανική εμπνεύσεω τουρκική γεωπολιτική και την εθνική τους γεωστρατηγική, η οποία με όχημα την παρουσίαση τη Τουρκία, του Ακπαρτί, του Ταγί Περντογάν, ως του μόνου ασφαλούς διαδόχου του Χαλιφάτου. Μιλάμε για το νέο Χαλιφάτο του Ταγί Περντογάν, ναι, όπω τα ακούτε, το νέο Χαλιφάτο είναι η Τουρκία εκείνη η οποία θα μπορεί να είναι σε θέση να απειλήσει και αν απαιτηθεί να εξουδετερώσει, να εξοντώσει δηλαδή, το μεγαλύτερο αντίπαλο στην περιοχή του Ισλάμ και του Ισλαμιστικού εξτρεμισμού που δεν είναι άλλος από το Ισραήλ. Γι' αυτόν ακριβώς τον ρόλο η Τουρκία ανέπτυξε με τη βοήθεια κυρίως της Κίνας, της Συρίας αλλά και άλλων χωρών και του Πακιστάν ιδίως οπλικά συστήματα τα οποία ναι μεν φάνταζαν ότι εξυπηρετούσαν κάποιες δίθεν ατοικές ανάγκες, μεγάλο ψεύδος το γεγονός ότι αναπτύσσει η Τουρκία βαλιστικούς πυράβλους για να ε, αξιοποιήσει την παρουσία της στην Ατλαντική Συμμαχία, όταν η Τουρκία είναι ουσιαστικά μέλος της αντιδυτικής Αντάντ, της ανιέρου Αντάντ, μεταξύ Ρωσίας, Ιράν και Τουρκία. Και ο Σουνούπου και ο πρόεδρο Ρεϊσί του Ιράν θα επισκεφθεί και την, την Άγκυρα. Ποιο λοιπόν είναι ο αληθή προφανή στόχο, πέραν το γεγονότο ότι η Δύση και ειδικώ οι Ηνωμένε Πολιτείε και η Γερμανία, όπω και η Αγγλία, όπω και η Γαλλία, όπω και η Ιταλία, όπω και η Ισπανία. Οι μεγάλοι παίκτε Ευρωπαϊκή Ευρωπαϊκής Ενώσεως και του ΝΑΤΟ, της Ατλαντικής Συμμαχίας, ενώ εγνώριζαν από τις μυστικές υπηρεσίε, από ανοιχτές και άλλου είδου πηγές, τι προθέσει της Τουρκίας, Εγνώριζαν και είχαν ενημερωθεί εγκαίρως για την τουρκο-κινεζική -Συ... συνεργασία από τη δεκαετία του 1980, ανάγκη, ίσως και νωρίτερα. Εσχιωπούσαν. Και γιατί εσχιωπούσαν, γιατί δεν ήθελαν να δυσαρεστήσουν τον επιτίδιο γεωπολιτικό ιδιότερο του 21ου αιώνα. Δεν ήθελαν να δυσαρεστήσουν τη χώρα εκείνη η οποία κυριολεκτικώς τους εξεφτέλιζε, γιατί περί αυτό έκανε η Τουρκία και τους διαπόμπευε με τους χειρισμούς της σε διάφορα θέματα πρώτης εχμής της παγκοσμίου πολιτικής. Και δεν αναφέρομαι μόνο στα όσα λαμβάνουν χώρα στην Ουκρανία ή όσα έλαβαν χώρα στον Κάφκασο, αλλά την συμπεριφορά εναντίον του εβραϊκού κράτου, το οποίο επανειλημμένο ο Ταγί Περτογάν και η ταγή του πέριξε εκείνου, κατηγορούσαν και απειλούσαν το εβραϊκό κράτο ότι θα το εξαφανίσουν, θα το πετάξουν στη θάλασσα και άλλα τέτοια φλιναφήματα της γεωπολιτικής. Αυτή λοιπόν η χώρα μπόρεσε και ανέπτυξε ένα πολύ σημαντικό οπλοστάσιο βαλιστικών συστημάτων, τα οποία έχουν ως σημείο αναφοράς την μεταβίβαση, την μετάβαση, συγγνώμη, από το επίπεδο των 500 χιλιόμετρων σε βελινικές στα χίλια. Και έτσι, ενώ έχουμε ένα short-range ballistic missile, ένας βαλιστικός πυραύλος ε, μικρής ακτίνος δράσεως, ε, γίνεται η μετάβαση σε ένα νέο οπλικό σύστημα, το οποίο έχει εμβέλεια χιλίων και χιλιόμετρων. Αν αυτή η εμβέλεια που βλέπετε, τα βεληνικοί των πυραύλων, είναι της των 500 χιλιόμετρων, εδώ είναι το κέντρο και εδώ είναι η ακτίνα, αντιλαμβάνεστε ότι όχι μόνο η Ιερουσαλήμ, στα χίλια χιλιόμετρα πάμε πολύ παρακάτω, ξεφεύγει από το χάρτη που σας έχω να παρουσιάσω και ουσιαστικά θέτει υπό την εμβέλεια κρίσιμους τομείς, γεωγραφικούς πάντοτε τομείς, της ευρυτέρα Μέσης Ανατολής. Και λέω ευρυτέρα Μέσης Ανατολής, διότι πλέον καλύπτει περιοχές οι οποίες φτάνουν μέχρι τα μέσα περίπου, μέσα, του, μέχρι τα, το μέσον του νοτίου Ιράκ. Φίλοι και φίλες, εμείς στην Ελλάδα πολλές φορές ασχολούμαστε με πράγματα τα οποία θεωρούμε ότι ενδιαφέρουν τον κόσμο, τη μάζα, το πλήθος, Θουκυδίδης, τέτοια είναι η αναζήτηση, τέτοια είναι η αδιαφορία των πολλών για την αναζήτηση της αληθείας, ώστε να προτιμούν τα έτοιμα σχήματα. Τα έτοιμα σχήματα λοιπόν που προτιμούμε να ακούμε από τις ειδήσει και τα μέσα μαζική ενημερώσεως ευρεία καταναλώσεω, αν θέλετε, είναι εκείνα τα οποία μα αποκοιμίζουν. Αντί η χώρα να δομηθεί και να γαλουχηθεί πάνω σε ένα εθνικό δόγμα εθνική ασφαλείας, εθνικό δόγμα ασφαλείας, ένα δόγμα το οποίο θα παίρνει το παιδί από το δημοτικό, από τον υπηαγωγείο ή δυνατόν και θα το φτάνει μέχρι τη στιγμή, θα το ακολουθεί μέχρι τη στιγμή που θα το παραδώσει ως πολίτη ο πλήτης της ενόπλες δυνάμεις και να μπορέσει να του δώσει όλα εκείνα τα εφόδια, αυτό που κάνουμε είναι να μεγαλώνουμε στρατιές εθνομηδενιστών, αριστερόστροφων μηδενιστών και γενικότερα κομμουνιστών, ημερ... προταλανθάνουν σε αμερικές φορές, μηδενιστών, οι οποίοι το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι να διαλυθεί η Ελλάδα για να ζήσουν εκείνοι και αν πει και αν μη τι άλλο να πεθάνει το έθνο για να υπάρξει τι, μια κατάσταση στην οποία αυτοί οι οποίοι πνέον τα εναντίον του ελληνικού έθνους δεν θα μπορούσαν να ζήσουν ούτε μήνα. Θα τους είχαν εξοντώσει αυτοί τους οποίους θα έφερναν οι έπικοι δηλαδή από το Ισλαμ, Ισλαμική έπικη, Ισλαμοέπικη από την Ισλαμιστική Μέση Ανατολή και γενικότερα τον Ισλαμ, το Ισλαμιστικό Σύμπαν. Φίλοι και φίλες, η Ελλάδα δεν έχει καταλάβει ακόμα τι ακριβώς γίνεται στην άλλη πλευρά του Αιγαίου. Και πολύ φοβάμαι ότι πολύ φοβούμε ότι και σε επίπεδο ηγεσία κανείς ακόμα δεν έχει κατανοήσει πλήρως και με εκείνα τα στοιχεία που πρέπει να, τους, να τροφοδοτούνται σε εκείνους τους κύκλους για τη μεγάλη απειλή που συνιστά η Τουρκία εναντίον της πατρίδος μας. Και κυρίως εναντίον του πιο σημαντικού γεωστρατηγικού προγεφυρώματος, κρυπηδόματο της Δύσεως, που είναι το Ισραήλ. Όταν λοιπόν εμείς ήμασταν στην περίοδο των εκλογών, ο Ταγί Παρδογάν ανακοίνωσε, ήταν Μάιος του 2023, ότι είναι πλέον σε φάση αναπτύξεως ένα νέος βαλιστικός πύραυλος, ο οποίος είναι, ανήκει στην κατηγορία εκείνων της μέσης εμβελίας, Medium Range Ballistic Missile, με το όνομα JENK, αν, αν το προφέρω ορθώς. Στις 12 Μαΐου λοιπόν του 2023 έγιναν και τα επίσημα αποκαλυπτήρια από τον Ερντογάν. Ήδη η Ρόκετσαν, που είναι και η χώρα παραγω... και παραγωγής του Ταϊφούν, και του Τζενκ και πολλών άλλων πολλών συστημάτων και υποσυστημάτων πυραυλικών και μη σε όλα τα, σε όλα τα επίπεδα. Ε, δημοσίευσε και ένα σχετικό βίντεο. Αυτή η φωτογραφία που βλέπετε είναι από το βίντεο το οποίο ουσιαστικά διανεμήθηκε από την Rocket τη την τουρκική εταιρεία στο YouTube αλλά και σε όλα εκείνα τα, τα ανοιχτέ πηγές. Είναι σε αυτό και ένα κομμάτι μια προβολή ισχύω τη τουρκική τεχνολογία. Αλλά μας δεν μα ενδιαφέρει το τι κάνει η τουρκική τεχνολογία σε επίπεδο προβολή ισχύω. Εμά μα ενδιαφέρει να πούμε ότι η Τουρκία στοχεύει το, Ιρα... το Ισραήλ και με, τους... και με τα βλήματα μέσου βελληνικού τύπου Τζένκ ολόκληρο το εβραϊκό κράτο και όχι μόνο και ένα μεγάλο μέρο πλέον τη Αιγύπτου, το πιο σημαντικό, μέχρι και η Λιβύη, το κομμάτι εκείνο το οποίο βρίσκεται υπό τον έλεγχο του Χάφταρ μπορούν, κάλλιστα, να προσβληθούν με σχετική ακρίβεια από την Χερσόνησο της Ανατολίας. Το Ισραήλ, λοιπόν, το οποίο όλα αυτά τα χρόνια, πρώτου 2010, είχε δώσει, με το αζημίωτο βέβαια, πολλαπλή τεχνολογική, τεχνική και άλλου είδους βοήθεια στην Τουρκία, διότι θεωρούσε το τουρκικό κράτος των Κεμαλιστών ότι είναι ο καλύτερος του σύμμαχος που θα το προστάτευε άκουσον άκουσον από την Συρία και το Ιράκ. Η κατάσταση όμως στην Ένση Ανατολή έχει αλλάξει. Ούτε Ιράκ υπάρχει σήμερα και η Συρία είναι διαλυμένη. Η Τουρκία αυτή τη στιγμή έχει αναλάβει, έχει κεφαλοποιήσει την απουσία όλων αυτών και την ένταξη της Αιγύπτου στο δυτικό στρατόπεδο και μόνη της ξυφουλκεί όντας με το ένα μέρος πατώντας το, την Ατλαντική Συμμαχία και με το άλλο μέρος στην αντιδυτική Αντάντ μεταξύ Μόσχας, Τεχεράνης και Αγκύρας και παρουσιάζεται ως η απελευθερώτρια του Κουντούς, που είναι η Ιερουσαλήμ. Καταλαμβάνεται λοιπόν και αντιλαμβάνονται όλοι ότι η Ελλάδα μαζί με την Κύπρο και το Ισραήλ πρέπει να οργανωθούν σε τόσο βαθιά και τόσο πολύ στενά στο ζήτημα της αντιμετωπίσεως αυτής της απειλής, διότι η άμυνα του Ισραήλ στην προκειμένη περίπτωση αρχίζει από την Κύπρο. Είναι το μόνο φιλικό κράτος Εξαιρείται ο Λίβανο. Ο Λίβανο ανήκει στη Χεσμολά, πόλο δε μάλλον η Συρία. Και η Ορδανία είναι ανατολικό και αραβικό, αραβικό έθνο. Μόνο η Κύπρο είναι η δύναμη εκείνη γεωγραφικό που μπορεί επί τη Κύπρου να αναπτυχθούν αντιβαλιστικά συστήματα με στόχο να προστατεύσουν όχι μόνο την Κυπριακή Δημοκρατία, αλλά και το Ισραήλ και την Αίγυπτο. Και τη Λιβύη. Και τη Σαουδική Αραβία. Και το Ιράκ. Φανταστείτε λοιπόν την ευκαιρία την ιστορική που μας παρουσιάζεται εξαιτία αυτής της κρίσης. Έχουμε τον Ερντογάν που ξυφουλκεί, που λέει ότι θα έρθουμε νύχτα στην Ελλάδα και, στην, ε, και στο Ισραήλ και αλλού. Φαίνεται τη νύχτα όμως, επειδή οι Τούρκοι είναι εκείνοι που έχουν ε, ουσιαστικά μείνει στην ιστορία με το περίφημο Μάλτα Γιόκ, ψάχοντας να βρουν τη Μάλτα, λέει, χάθη η Μάλτα, μπορεί να έχουμε και τη νύχτα παύλα γιόκ, δηλαδή να ξεκινήσουν κάτι στη νύχτα, αλλού να ξεκινήσουν και αλλού να καταλήξουν. Αλλά πέραν όμως των αστεισμών και των άλλων ε, ε, υπονοουμένων, αυτό που θέλω να σας τονίσω είναι ότι η βαλιστική απειλή κατά του Ισραήλ είναι μια θαυμάσια ευκαιρία γιατί αφορά και την Ελλάδα και την Κύπρο να συγκροτηθεί ένα αντιβαλιστικό μέτωπο, το οποίο θα ξεκινάει από την Ελλάδα, από τον Εύρο και θα τελειώνει στο Ισραήλ. Έχω πει, έχω προτείνει αν θέλετε, την αναγκαιοτητα δημιουργία δημιουργίας ενός δηλαδή Δηλαδή ενός συλλογικού συστήματος ασφαλείας που θα περιλαμβάνει κάτω από το ΝΑΤΟ, αλλά με ανατοϊκά πρότυπα, μια χώρα ανατοϊκή, την Ελλάδα, μια χώρα της Ευρωπαϊκής Ενώσης στην Κύπρο και μια χώρα υπο, ε, ουσιαστικά μέρος της Ευρώπης αλλά και εκτός Ευρώπης που είναι το Ισραήλ. Αυτή λοιπόν η τριβή αιτριάς είναι η καλύτερη απάντηση, αν θέλετε, ανταπάντηση στους σχεδιασμούς της Αγκύρας. Και θα έχει ένα σημείο αναφοράς τους την α, αντιμετώπιση του, της βαλιστικής απειλής εκ μέρους της Τουρκίας. Φυσικά υπάρχει και το κείμενο της MTCR, Missile Technology Control Regime, το οποίο, όπως έλεγε και ο Αδόλφος Χίτλερ, οι συνθήκες για τα διάφορα κείμενα υπογράφονται για να σκίζονται. Η Τουρκία που το έχει υπογράψει αυτό το κείμενο, το οποίο δεν είναι δεσμευτικό, εντούτοις έχει ήδη προχωρήσει σε άρση πρακτική της υπογραφής της, αναπτύσσοντας αυτά τα οπλικά συστήματα, τα οποία είναι άνω των 300 και 500 χιλιόμετρων, και τα οποία, 300 κυρίως χιλιόμετρο, τα οποία προσδιορίζει η MTCR, για να μην ακριβώς προχωρήσουμε σε μια ε, επέκταση του ανταγωνισμού των εξοπλισμών. Και υπάρχει και μια άλλη παράμετρος. Θα μου πείτε, βέβαια, η Ελλάδα εδώ τι εκπράττει και αν εμεί ασχολούμαστε με την ανάπτυξη βαλιστικών πυράβλων. Θα έπρεπε πράγματι στα, στο, στο ΕΜΠΑΕ, Ενιαίο Μεσοπόλυτο Πρόγραμμα Ανάπτυξης, Ανταπτύξεως και Εξοπλισμών, τη παλιά ΕΜΠΑΕ, τα εξοπλιστικά προγράμματα των ενόπλων δυνάμεων να υπάρχει ειδική κατηγορία βαλιστικών πυράβλων. Και σε αυτό το σημείο θα μπορούσαμε να ασχοληθούμε με συνανάπτυξη και συμπαραγωγή, συμπαραγωγή από τη φάση συνανάπτυξη σε Δευτέρα, με χώρε να το και μη συμπεριλαμβανομένου και του Ισραήλ, τέτοιων οπλικών συστημάτων. Δεν μπορούμε εμεί να είμαστε μόνο στην άμυνα. Δεν θα πολεμήσουμε υποσκύη. Εδώ δεν είναι βέλη. Εδώ έχουμε μιλάμε για βλήματα. Φίλοι και φίλε, η Ελλάς είναι μια χώρα που πρέπει να καταλάβει ότι η εποχή των, των, των παχαίων αγελάδων έχει παρέλθει. Και για να μην λέμε ιστορίες από τη βίβλο, να σας πω ότι επειδή η ελληνική ιστορία είναι γεμάτη από εφημδιαστικές υποθε... επιθέσεις, πολέμους, νίκες και καταστροφές, δεν δικαιολογούμαστε απέναντι της ιστορίας μας να συμπεριφερόμαστε ως ανόητοι. Και μπορεί να ακούγονται και να λέγονται από επισήμους Έλληνες και από τον Υπουργό της Εθνικής Αμήνης ότι η χώρα μπορεί, έχει λαμπρά μυαλά και τα λοιπά και μπορεί να φτιάξει. Συγγνώμη, αλλά αυτή τη στιγμή εγώ γνωρίζω οπλικά συστήματα όπως είναι το σκάφο σαν Πολέμου Αγίνορ, όπω είναι η, το τεθωρακισμένο όχημα μάχη Ο Πλήτη, όπω παράδειγμα είναι το σύστημα Σάρισα, τα μη επανδρομένα. Αυτά υπάρχουν. Αλλά έχει ασχοληθεί κανένα εκτό από τον ειδικό τύπο. Έχει ασχοληθεί κάποιο με το πώ αυτά όλα και πολλά άλλα τα οποία βρίσκονται σε ανάπτυξη κλπ. θα μπορέσουν να υλοποιηθούν. Και είναι μόνο ένα μικρό πολύ, πολύ, πολύ μικρό κομμάτι αυτών των δυνατοτήτων που έχουμε. Ναι, έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια και δεν μπορούμε σήμερα, ναι, τη 2023, με μια Τουρκία στο αναθεωρητικό της φόρτε να καθόμαστε και να συζητάμε και να ε, συνομιλούμε με ευγένεια και με, αν θέλετε, και με ειλικρίνεια για το τι θα μπορούσαμε να κάνουμε και να δίνουμε συγχαρητήρια στο ερευνητικό μας προσωπικό. Υπάρχουν και ομάδες και πανεπιστημιακές, θα αναφερθούμε σε μία από τις νεότερες, στην παρούσα εκπομπή, που προχωρούν σε άλματα. Αλλά δεν αρκεί αυτό. Αν δεν μπορέσει το κράτος τώρα, χθε δηλαδή, να δώσει τα κονδύλια, να προχωρήσουμε στις αναπτύξεις και στις δοκιμές και να τα πιστοποιούμε εμείς και να μην καταφεύγουν στο εξωτερικό για να πιστοποιηθούν από άλλους φορείς και να μαθαίνουν κιόλα και τι τεχνικέ του λεπτομέρειε, άλλη ανοησία κι αυτή, τότε δεν έχουμε πολλά περιθώρια στο εγγύηση ιστορικό μας μέλλον. Φίλοι και φίλες, ο Ερντογάν, στο πλαίσιο της διασκέψεως των Ισλαμικών κρατών, των Άραβο-Μουσουλμανικών ουσιαστικά κρατών, κατήγγειλε το Ισραήλ για μία ακόμη φορά στην, στα διεθνή φόρα, λέγοντας ότι το Ισραήλ έχει πυρηνικά όπλα. Εμείς ως Τουρκία γνωρίζουμε όπως και ο κόσμος το Ισραήλ δεν το παραδέχεται. Άρα... Ζητούμε να πάει μια ειδική επιτροπή και να ασχοληθεί με την έβρεσή του, με τον εντοπισμό του. Δηλαδή να γίνει κάτι, φανταστείτε το αντίστοιχο το οποίο είχε ζητήσει η Δύση για το Ιράκ και για το οποίο ζητάει για το Ιράν. Άρα λοιπόν η Τουρκία σήμερα παίρνει το μέρο του Ιράκ, του Σαντάμ Χουσέιν και του Ιράν, του Ρέισι, του αναθεωρητικού Ιράν, και προσπαθεί εργαλειοποιώντας την συγκυρία να προκαλέσει πρόβλημα στο εβραϊκό κράτο. Με απότερο στόχο να μπορέσει και εκείνη κάποια δεδομένη στιγμή να πει: Α, από τη στιγμή λοιπόν που το Ισραήλ δεν δέχεται τον έλεγχο για την ύπαρξη ή όχι πυρηνικών, άρα και εγώ στο εγγύ μέλλον, βραχυπροθέσμο ή μακροπροθέσμο, θα αρνηθώ οποιοδήποτε έλεγχο για την ύπαρξη ή μη πυρηνικών όπλων στο οπλοστάσιό μου. Μα τι να έχω μεν μαρτύρων. Είδω η απάντηση. Η ανάπτυξη βαλιστικών πυράβλων προϋποθέτει ένα ευρύτερο σχέδιο, ένα στρατηγικό σχεδιασμό που προ... προβλέπει επίσης την απόκτηση ή και την εγχώρια παραγωγή βλέπε ακούγει με τη συνεργασία της Ρωσίας πυρηνικών όπλων. Αν λοιπόν έχεις το πυρηνικό όπλο το πιο σημαντικό είναι για να το χρησιμοποιήσεις τόσο ώστε να έχεις όχι αποτροπή αλλά επιβολή και τρομοκρατία γεωστρατηγικής φύσεως, γεωστρατηγικό bullying δηλαδή, εκφοβισμό στη γύρω περιοχή, να μπορεί να τοποθετήσεις πάνω στους τζενκ με 1000 χιλιόμετρα και στους ταϊφούρ με 550 χιλιόμετρα, μια κεφαλή των, κεφαλή των 30 ή 50 ή 60 κιλοτόνων, περισσότερο ή λιγότερο. Άρα λοιπόν η Τουρκία με αυτόν τον τρόπο ήδη έκανε ένα πρώτο και σημαντικό βήμα δείχνοντα σε όλο τον κόσμο και ειδικά τον Αράβο Μουσουλμανικό ότι και εδώ οδηγεί την αντι-ισραηλινή εκστρατεία και μάλιστα αρχίζει και προδιαθέτει για την ανάπτυξη τέτοιων οπλικών συστημάτων μαζικής καταστροφής, γιατί και χημικά και βιολογικά όπλα οι Τούρκοι ενδιαφέρονται ειδικά για τα χημικά, έχουν, είχαν και τα είχαν χρησιμοποιήσει. Άρα λοιπόν, εμείς με το Ισραήλ έχουμε έναν άλλο λόγο, εκτός του πλέγματος ασφαλείας της Δύσεως. Καλή είναι η ομάδα μάχη των αεροπλανοφόρων, αλλά δεν μπορεί να είναι πάντοτε εδώ. Θα πρέπει ο έκτο τόλο να έχει μια, ένα μόνιμα γυροβόλιο και στην Κύπρο πλήν τη Σούδα. Και εκτό των άλλων, αυτέ οι περιοχέ είναι ευάλωτε σε τέτοιου είδου οπλικά συστήματα, τα οποία μπορούν να δανειστούν, λέω εγώ, και την κινέζικη τεχνολογία. Για του Dongfang 21, παραδείγματο χάρη. Και να φτάσουμε σε ένα σε πυράβλου, τα οποία να είναι πολυηχητική και να είναι υψηλότερη της καταστροφής με ή χωρίς πυρηνική κεφαλή. Άρα λοιπόν συνοψίζοντας, για να έρθουμε πάλι στην κουλτούρα εθνικής ασφαλείας που πρέπει να έχουμε, εμείς πρέπει να ξεκινήσουμε άμεσα να δυνδομούμε και μάλιστα με γρήγορο, με ταχύς ρυθμούς, γιατί ο καιρός γαρεγγείς της κρίσεως με την Τουρκία. Πάμε στην επόμενη εικόνα κύριε Σκηνοφέτα. Μάλιστα. Δύο οι ομάδε μάχης των αεροπλανοφόρων. Η μία είναι του Φόρντ και η άλλη είναι του Αιζενχάουερ. Υπάρχει και μία τρίτη, η οποία βρίσκεται στον Ειρηνικό ωκεανό και κατευθύνεται προ τον Ινδικό. Δείτε όμω κάτι. Το TLAM είναι το Tomahawk Land Attack Missile, δηλαδή πύραυλοι Tomahawk που μπορεί να φέρουν συμβατική πυρηνική κεφαλή και μπορούν να προσβάλλουν στόχο στο έδαφος. Φείτε κάτι, Πάμε πρώτα στο ένα κομμάτι. Δείτε την εμβέλεια που έχει νοτίω τη Ανατολία η ομάδα μάχη με τον πύργα Στόμαχοκ που μπορούν κάλλιστα να καλύψουν τη Συρία, το κομμάτι του Ιράκ το οποίο αναπτύσσονται οι Ιητικέ πολιτοφυλακέ, μέχρι και το δυτικό Ιράν. Δείτε και το άλλο κομμάτι, το οποίο είναι υποθετικέ οι θέσει, τα αστίγματα τα γεωγραφικά. Είναι υποθετικά. Παρατηρήστε ότι η ομάδα μάχης του Eisenhower και τα πλοία όπως και του Ford που είναι καταδρομικά κλάσιο στα εγκοντερόγκα, αυτά που δεν θέλαμε ορισμένοι στην Ελλάδα και Αρλεϊ Μπερκ έχουν τη δυνατότητα να προσβάλλουν με πολύ μεγάλη ακρίβεια με ακρίβεια εκατοστού θα λέγαμε κρίσιμα κέντρα ελέγχου διοίκησης πληροφοριών και κέντρα στρατού, ραντάρ, αισθητήρε, οπλικά συστήματα, αεροδρόμια, ναυ, ε, ναυστάθμου κλπ. Και και εργοστάσια παρασκευή, παρασκευή όπλων, οπλικών συστημάτων, υπόγεια, ε, επίγεια, ε, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε των φρουρών τη και των δυναμικών Ενόπλων Δυνάμεων. Των λοιπόν Ενόπλων Δυνάμεων. Αυτό ο χάρτη δείχνει ότι οι Ηνωμένε Πολιτείε ήρθαν στην περιοχή τώρα τώρα που αρχίζει πλέον και παίρνει ενδιαφέρον η υπόθεση μετά η υπόθεση της τρομοκρατικής μιζώνου επιθέσεως της Χαμάς της 7ης Οκτωβρίου του 2023. Τώρα λοιπόν είναι που θα δοκιμαστεί η αντοχή. Γιατί? Γιατί αυτή τη στιγμή το Ισραήλ έχει εκαθαρίσει την κεντρική προσβόρια Γάζα και θα προχωρήσει και στην εκαθάριση της υπολείπου. Εδώ λοιπόν το Ισραήλ θα επιδιώξει να εξαλείψει πλήρω και για τον, στον αιώνα τον άπαντα οποιαδήποτε μορφή απειλή προέρχεται από τη Χαμά και ιδιαιτέρω από τη Λωρίδα τη Γάζας. Εδώ λοιπόν θα κρυθεί η κοινή γνώμη ανά την Ιφίλιο. Και οφείλω να πούμε ότι βλέπουμε όλοι με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τον, την αριστερά του εθνομιδενισμού και την κομμουνιστική ταξική αριστερά. Η κομμουνιστική αριστερά δεν πιστεύει στο έθνος είναι διεθνιστική. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο και οι σκέψει της οι τάσεις της και οι προτάσεις της συνιστούν ευθείε απειλές για το υπάρχον στάτους κβό. Αυτές λοιπόν οι ομάδες έχουν ταυτιστεί με όλους εκείνους τους αλαχαγμπαρίδες που λέμε, τους εξτρεμιστές μουσουλμάνους που το μόνο που ενδιαφέρονται είναι να εξαλείψουν κάθε εβραϊκή παρουσία από το ποτάμι στη θάλασσα. Ο Ιορδάνης ποταμός δηλαδή και η θάλασσα. Και αν δείτε το στρατηγικό βάθο του Ισραήλ, το οποίο μεταξύ τη ε, ε, Μεσογείου Θαλάσση και τη Δυτική Όχθη, είναι σαν να λέμε από εδώ μέχρι την Κόρινθο. Για να καταλάβετε τι στρατηγικό βάθο έχει το Ισραήλ, Δηλαδή πάρα πολύ εύκολο κόβεται στα δύο. Γι' αυτό και το εβραϊκό κράτο είναι με το όπλο παραπόδα. Ιδάλω κινδυνεύει με πλήρη εξάλληψη. Και έχουμε όλου αυτού του ανθρώπου, αυτού που δυστυχώς δυστυχώ είναι ανόητοι. Και είναι ανοίτη διότι συντάσσεται με μια πλευρά η οποία αφενό θέλει την, εξαφ... την, εξαφάνιση του εβραϊκού έθνους, του εβραϊκού λαού, αν θέλετε, και επί τη ουσία επικροτεί την... το επόμενο βήμα που είναι η κατάληψη τη Δύσεω. Δηλαδή, έβλεπα και η κατάληψή τη. Έβλεπα στο Λονδίνο κάποιο να πραγματικώ να κλαίνε. Λυπούμε, αλλά το προκάλεσαν, το προξένησαν και το ήθελαν περιπτώσει. 200.000 μουσουλμάνοι στο Λονδίνο ε, σε κεντρικότατο σημείο να φωνάζουν ο Αλάχ Ακμπάρ ε, και όλα τα άλλα τα αντιεβραϊκά συνθήματα. Και μαζί τους ασωματημένους αυτές οι ομάδες, οι οποίες χαίρονταν γιατί συμμετέχουν όλοι σε αυτό το γοκ κίνημα της, δίθεν κατά του λευκού ανθρώπου και μάλιστα κυκλοφόρησαν και κάποιες αφήσει. Θα βρω μία και θα σα φέρω την επόμενη κουμπή, δεν μπόρεσα αυτή τη φορά που μιλούσαν ότι θα πρέπει να για να μπορέσει λέει, να καταστραφεί ο λευκός άνθρωπος, πρέπει να ξεκινήσουμε από το τμήμα εκείνο το οποίο θεωρείται το πιο σημαντικό. Και αυτό είναι οι Εβραίοι. Φίλοι και φίλες, τα πράγματα σοβαρεύουν, σοβάρεψαν και θα σοβαρέψουν ακόμα περισσότερο. Κουλτούρα εθνικής ασφαλείας, εθνική ενότητα και ούτε μισή ίντσα να μην δίνουμε στις αναθεωρητικές εσωτερικές δυνάμεις και σε δυνάμεις του εξωτερικού. Σε αυτόν ακριβώς το λόγο, σε αυτό το σημείο θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και θα επανέλθουμε αμέσως μετά. Επανήλθαμε λοιπόν. Η φωτογραφία που βλέπετε πίσω την έχω λάβει από το από το tweet, από το έξω όπω το ονομάζεται σήμερα, από το «Η e. Άμυνα», ένα ωραίοτατο νήμα που αναφέρθηκε στην πρώτη κατάρριψη του μη επανδρομένου επιθετικού αεροσκάφους «Αγξουγκούρ» στο Βόρειο Αερος, στο Βόρειο Ιράκ στις 8 Νοεμβρίου. Ανήμερα δηλαδή των ταξιαρχών. Εξαιρετική η Άμυνα, η ομάδα της η Άμυνα, Πατριώτες, άνθρωποι οι οποίοι υπηρετούν την πατρίδα και το έθνος, με πολύ μεγάλη προσπάθεια να διατηρήσουν υψηλά, υψηλότατα τον πύχη τη αγκυρότητος σε ένα χαοτικό περιβάλλον που οι πληροφορίε που λαμβάνουν από όλε τι πλευρέ από αποτελούν και συνιστούν ένα πρόβλημα. Αυτή η σύνδεξη πληροφοριών, για να μπορέσει να παραχθεί ένα τελικό αποτέλεσμα, είναι μια πράξη που απαιτεί και εμπειρία και γνώση και πάνω απ' όλα υπομονή. Και η υπομονή είναι αρετή. Συγχαρητήρια στα παιδιά του, η Άμυνα. Φίλοι και φίλε είμαστε, ζούμε σε μια εποχή όπου πλέον πολύ ευκόλως μαθαίνουμε για καταρρύψει μη επανδρομένων από επανδρομένα αεροσκάφη. Ναι, μεν στην Ουκρανία διεξάγεται ένα πόλεμο ο οποίο η σκληρά ισχύ τη αεροπορία είναι τα μαχητικά αεροσκάφη και οι χειριστέ του. Τόσο από πλευρά Ουκρανών όσο και από πλευρά των Ρώσων. Εδώ όμω έχουμε να κάνουμε με έναν τομέα στον οποίο ειδικά η Μέση Ανατολή η πιο ισχυρά αεροπορική δύναμη είναι, όπω αντιλαμβάνεστε, η Ισραηλή πολεμική αεροπορία. Η δύναμη η οποία. Α, και θα την ονομάσω smart powers σε αυτό το σημείο την Τουρκία. Θα τη απονέμω αυτό το εύσημο γιατί η πραγματικό τη. Χρησιμοποιεί με έξυπνο τρόπο αεροπορική ισχύ από μη επανδρομένα συστήματα που έχει αναπτύξει. Είναι η Τουρκία. Και μάλιστα χωρί να έχει το πρόβλημα, όχι θα του ενδιέφερε βέβαια, των ανθρωπίνων απολειών. Όμως, μετά από την κατάρρευση του Άνκα ες της τουρκικής συμμιστικής υπηρεσίας πληροφοριών της ΜΙΤ από την Αμερικανική Πολεμική Αεροπορία, πριν από μερικέ ημέρε είχαμε μια κατάρρευση στο Βόρειο Ιράκ ενό αεροσκάφου το οποίο έχει, μια... έχει, το ενδιαφέρον εδώ και την ιδιαιτερότητα. Ανήκει στην, 312 μοίρα του τουρκικού πολεμικού ναυτικού. Ανήκει στην ναυτική αεροπορία που έχει ω έδρα τον Τάλαμαν. Απέναντι δηλαδή, στα Δωδεκάνησα. άνησα. δηλαδή, περίπου τη Ρόδου. Αυτό λοιπόν το αεροσκάφο τύπου Axungur, και εδώ φαίνονται μάλιστα και οι κωδικοί του, από φωτογράφου οι οποίοι και μπράβο, είπαμε στο Ιάμινα που έκανε αυτή τη δουλειά, καθερίθηκαν από του Κούρδου. Γιατί όμω ένα Axungur, τι ζητούσε στο βόρειο Ιράκ. Το Axungur είναι μια πλατφόρμα μεταφορά βομβών, έξυπνων βομβών και λοιπόν πυρομαχικών. Αυτό λοιπόν που έπρατε είναι μια τακτική χρήση, δηλαδή ασκούντο η αξιωματική του Τουρκ, και τα στελέχη του τουρκικού ναυτικού στην προσβολή χερσαίων στόχων στο Βόρειο Ιράκ. Γιατί όταν λέγαμε και στο παρελθόν και από την παρούσα εκπομπή που μάθατε για πρώτη φορά φαντάζομαι για τα Αξουγκούρ ότι οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις προετοιμάζονται για μια σειρά, ένα νέα μορφή πολέμου με στόχους τις στρατιωτικές εγκαταστάσεις και βάσεις αισθητήρε, στρατόπεδα, κέντρα επικοινωνιών, διοικήσεω και ελέγχου στα ελληνικά νησιά, ορισμένοι έλεγαν ότι αυτά τα πράγματα δεν γίνονται, δεν μπορούν. Πάλι η μόνιμη άρνηση σε σημείο που καταντά τεραστία ανοησία πλέον, εκνευριστική ανοησία, μέχρι που είδαμε και τα αποτελέσματα. Όλα τα τουρκικά μη επανδρομένα συστήματα, επιθετικά εμεί, είναι combat proven. Δηλαδή έχουν αποδείξει την επιχειρησιακή τους ικανότητα και δράση Επιχειρώντα στα διάφορα μέτωπα που έχει εμπλακεί η Τουρκία από τη Λιβύη μέχρι και το Ιράκ και από την Αρμενία έως την Ουκρανία, φίλοι και φίλε, το Αξούγκουρ είναι ένα σημείο αναφορά για εδώ και το διάλεξα να σα το προβάλλω. Πρέπει να μα απασχολήσει ιδιαίτερος το γεγονό ότι σε μια δεδομένη στιγμή τα μη επανδρομένα επιθετικά αεροσκάφη του στρατού, του ναυτικού της αεροπορίας θα συγκεντρωθούν κάτω από μια ενιαία διοίκηση και όλα μαζί θα επιδράμουν σε στόχους. Και οι στόχοι μπορεί να, είναι μόνο, να μην είναι μόνο στο Αιγαίο, μπορεί να μην είναι μόνο στην Κύπρο, μπορεί να μην είναι μόνο στη Θράκη, αλλά να είναι και βαθιά εντός του υπηρετικού χώρου. Πάνω από την υπηρετική δηλαδή Ελλάδα, ακόμα και μέχρι τα επτά νησά. Το λέω αυτό γιατί οι επιχειρησιακές δυνατότητες που διαθέτουν, τους δίνουν αυτό ακριβώς. Γι' αυτό και εμείς, Πάμε λοιπόν στο κοινό πλαίσιο αναφοράς που έχω πει κατ' επανάληψη Ελλά και Κύπρου. Όχι μόνο η Ελλά, όχι μόνο η Κύπρο. Εύχομαι και το Ισραήλ να ενταχθεί σε αυτό το κομμάτι, σε ένα άλλο ευρύτερο πλαίσιο πάντοτε. Θα πρέπει να είναι προετοιμασμένε από κοινού για μια αντιμετώπιση τέτοιων μαζικών πληγμάτων. Ήδη οι Τούρκοι τα χρησιμοποιούν. Το ότι καταρρίφθηκε ένα δεν λέει κάτι. Έχουν και άλλα. Θα παραχθούν και άλλα. Είναι απώλεια. Σημαντική. Αλλά σε κάθε περίπτωση αυτή η απώλεια α γίνει μάθημα για μα. Αυτή είναι η ουσία, αυτή είναι η αξία. Να πούμε επίση ότι να κλείσουμε τον χορό των καταρρύψεων μη επανδρομένων, ακόμα και ένα MQ9 Reaper των Ηνωμένων Πολιτειών κατερρύφθη στι 8 Νοεμβρίου από του Χούθη. Μάλιστα, οι ξυπόλοιτοι Χούθη μπορούν να καταρρύψουν MQ9 MQ Reaper, μπορούν να, να στείλουν, να εκτοξέψουν βαλιστικού πυράβλου μέσου βεληνικού ή μικρού βεληνικού προ το Ισραήλ, Ιρανική κατασκευή, όπω είχαμε και σε προηγούμενη, αλλά και σε προγενέστερε εκπομπέ. Και εμεί εδώ καθόμαστε και συζητάμε το τι θα πρέπει να συζητήσουμε τον Ερντογάν που θα έρθει το Δεκέμβριο στην Αθήνα. Όπω έχω πει κατά επανάληψη, δεν δίνουμε χρόνο στον αντίπαλο για να μην αποκτήσει μέσω του χρόνου που θα του δοθεί τα οπλικά συστήματα και τα μέσα για να καταλάβει τον χώρο που διεκδικεί από εμάς. Και θα πρέπει να σκεφτούμε ότι όταν μια Τουρκία επιχειρεί με λόγια και με πράξεις και ουσιαστικά όλες αυτές οι επιχειρήσεις προσβάλλουν και επηρεάζουν από το Κουρδιστάν το κατεχόμενο μέχρι το Ιράκ, μέχρι τον Περσικό κόλπο και τη Λιβύη τα εθνικά στρατηγικά μας συμφέροντα, εμείς καλό θα είναι, προσωπική μου άποψη και εκτίμηση, να δείχνουμε με το δάκτυλο, όχι μόνο στη σκανδάλη που πρέπει πάντοτε να είναι, με το δάχτυλο και να καταγγέλουμε τι είναι ο Ερντογάν. Γιατί ο Ερντογάν πολύ συντόμω έρχονται οι εκλογέ του Απριλίου-Μαΐου του 2024, θα δείξει ποιος είναι. Και όλα αυτά τα οποία βλέπουμε και βιώνουμε όλα αυτές, όλους αυτούς τους μήνες, δεν είναι παρά ο χρόνος που μας έχει ζητήσει εκείνος και μας τον έχει πουλήσει σε εμάς σαν εμείς να εποφελούμαστε, ενώ αυκείνος εποφελείται. Τον χρόνο ηρεμία που μα δίνει, εκείνο επωφελείται. Νυχθημερών δουλεύουν τα εργοστάσια στην Τουρκία και η πολεμική βιομηχανία. Νυχθημερών υπάρχει εκπαίδευση και στρατιωτικέ επιχειρήσει. Τα βλέπετε αυτά άλλωστε. Ετοιμάζονται. Και ετοιμάζονται για την επόμενη μέρα. Και η επόμενη μέρα δεν θα είναι ευχάριστη για μα. Αλλά δεν θέλω να είμαι μάντη κακών. Αναλυτή είμαι και προσπαθώ να αφυπνήσω εκείνου που έχουν ότα και ακούουν. Πάμε στην επόμενη εικόνα, κύριε Σκηνοθέτη. Μιλάω πάρα πολύ, πολλές φορές με φίλους μου, φίλους μου οι οποίοι είναι έφεδροι. Ο πλήτης, πολίτης. Έτσι θα έπρεπε να υπάρχει στη δημοκρατία μας. Υπηρετείς στο στρατό, έχεις δικαίωμα ψήφου. Δεν υπηρετείς, δεν έχεις δικαίωμα ψήφου. Τόσο απλά, τόσο κατανοητά. Και ας διαφωνούν ορισμένοι. Η προστασία της πατρίδος είναι συνειφασμένη με την προστασία της δημοκρατίας από τα χρόνια των αρχαίων Αθηνών. Πολίτης, οπλίτης. ο πλήτης. Όποιος δεν μπορεί να υπηρετήσει, δεν μπορεί και να ψηφίζει. Δεν μπορεί να είναι πολίτης. Όπως επίσης, δεν μπορεί ένας αλλογενής, ένας αλλοεθνής να έρθει στη χώρα μας και να εστερνιστεί, ειδικά όταν πρόκειται και για Αραβομουσουλμένους, τα εθνικά μας δίκαια και τα εθνικά μας οράματα. Δεν ανήκει στο έθνο Δεν μπορεί να γίνει Έλληνας. Δεν είναι Έλληνας. Το δίκαιο του αίματο υπηρεσχεί εκείνο του εδάφου. Είπαμε, τα εθνικά συμφέροντα είναι πάνω από τα ανθρώπινα δικαιώματα. Διότι τα τελευταία αξιοποιούνται εναντίον των πρώτων και χρησιμοποιούνται και εργαλειοποιούνται. Αυτό που βλέπετε είναι η έφεδρη του Ισραήλ. Μιλούσα λοιπόν με εφέδρου φίλου μου. Μιλούσα με τον πρόεδρο τη Λεφέδ, τον κύριο Κόντο. Του χαιρετισμού μου, τον αγαπητό μου Αλέξανδρο. Μιλούσα με μονάδε των, εφ... των εφέδρων στη Θεσσαλονίκη. Γιάννη Σουηδρόπουλη επίση, να είσαι καλά. Όλο αυτό ο κόσμο δεν είναι καθόλου μικρό κόσμο. Είναι ένα κόσμο πραγματικό που έρχεται να αφυπνήσει και να πει σε ποιου, σε όλου εκείνου που κάθονται στα τραπεζάκια του, στα σαλονάκια του, ρεμβάζουν περί άλλων τυρβάζουν, ότι μην ανησυχεί. Αν συμβεί κάτι, κάποιο κάπου κάποτε θα πάει να πολεμήσει. Η εφεδρεία είναι εκείνη που αγωνίζεται, δίνει το αίμα τη για την νίκη και χάρη σε αυτή επιτυγχάνεται η νίκη. Για να γίνει όμως αυτό θα πρέπει ο έφεδρος να εκπαιδευτεί. Θα πρέπει ο έφεδρος σε συχνά τακτά πυκνά διαστήματα να καλείται υπό τα όπλα. Όχι φωνάζουμε στον Παρμενίωνα 30-40, λες και είμαστε αρματολοί και κλέφτες και από εκεί και ύστερα τίποτα άλλο. Θα πρέπει σε τακτά χρονικά διαστήματα, ναι, δεν μπορούμε να γίνουμε Ισραήλ, αλλά μπορούμε να ακολουθήσουμε παράδειγμα σαν του Ισραήλ και να έχουμε τη δυνατότητα τουλάχιστον μετά από τέσσερι, πέντε, έξι κλάσει που είναι οι άνθρωποι που είναι νεαροί. Αλλά και για του υπόλοιπου να του φωνάσουμε, να του εκπαιδεύουμε, να έρχουν βολέ, να αξιοποιηθούν τα φυσικά του χαρακτηριστικά τη νεότητα, τη αντοχή και τη επαφή με την τεχνογνωσία. Άλλωστε, εμεί ω άντρε. Είμαστε εκείνοι που έχουμε μεγαλύτερη εξοικείωση και ένα μεγάλο μέρο των γυναικών, η αλήθεια είναι αυτή, με τα όπλα και τα οπλικά συστήματα. Αντί λοιπόν να παίζουμε πόλεμο στο γήπεδο, αντί λοιπόν να παίζουμε πόλεμο στα... με τα διάφορα ηλεκτρονικά παιχνίδια, α αξιωθούμε όλοι μαζί προ χάρη τη πατρίδο, προ όφελο το δικό μα, τη υγεία μα, τη ζωή μα, τη ακεραιότητάς μα, τη ελευθερία μα, για το μέλλον των παιδιών μα, των εγγονιών μα και των όλων των αγενήτων που ακόμα δεν έχουν έρθει, να μα βλέπουν και οι νεκροί. Και πραγματικά, γιατί και οι νεκροί μα ορούν από εκεί που βρίσκονται, ότι η θυσία του δεν πήγε χαμένη. Ποιο θα πολεμήσει, Ο έφεδρος. Η εφεδρία είναι το Α και το Ω. Τι να σου κάνω εγώ τα Ραφάλ και τη FDI και οτιδήποτε άλλο πλικό σύστημα έρχομαι, όταν αυτή τη στιγμή η εφεδρία μα παραμένει σε συντριπτικό βαθμό αναξιοποιητή. Ποιο είπε ότι μόνο ο πόλεμο θα κερδιθεί από την πολεμική αεροπορία ή το πολεμικό ναυτικό ή από τα οπλικά συστήματα, τα πυραυλοκεντρικά και Τα, λοιπά, τα βληματοκεντρικά κλπ. Άρβιλο. <κυρίζει> τα πυροβόλα κατακτούν, το πεζικό καταλαμβάνει. Αξίωμα πρώτο παγκοσμίου πολέμου. Η αεροπορία κατακτά, το πεζικό καταλαμβάνει. Μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Θα προσθέτω λοιπόν, προσθέσω και ένα τρίτο τα μη επανδρομένα αεροσκάφη και τα βλήματα κατακτούν. Το πεζικό καταλαμβάνει. Δηλαδή, ο έφεδρος στρατιώτης. Και δεν αναφέρομαι μόνο στο πεζικό. Αναφέρομαι και στο ναυτικό και στην αεροπορία. Όλοι πρέπει να καλούνται. Είναι απαράδεκτο. Αυτό είναι το μεγαλύτερο λίστημα στο επίπεδο εθνική ασφαλείας. ότι δεν έχουμε μαχόμενη, καλά εκπαιδευμένη εφεδρεία. Και αυτό δεν είναι το χόμπι ή η τρέλα κάποιων. Είμαστε ευγνώμονε ιερά ευγνωμοσύνη, διότι μας αφυπνίζουν και μας κατούν σε εγρήγορση. Φανταστείτε ένα πλαδαρό σώμα που θα κληθεί κάποια στιγμή να κινηθεί και να τρέξει. Τι να πρωτομάθει, τι να πρωτοδεί. Όταν θα σκάνει βέμβε, οβίδε, θα βλέπει τα αίματα, θα βλέπει διαμελισμένα πτώματα. Καλά είναι τα βλέπει όλα αυτά σε ταινίε. Αλλά πραγματικότητα είναι χειρότερη. Και έχει και συγκεκριμένη όσφρηση. Του ευχαριστούμε. Και ελπίζουμε το Υπουργείο Εθνική Αμήνη να ξεκινήσει ένα πραγματικό ουσιαστικό βήμα για την άμεση εκπαίδευση τη εφεδρεία κατά μάζα. Και τονίζω, εκπαιδεύονται οι Έλληνε στο γένος. Πάμε στην επόμενη εικόνα, κύριε Σκηνοθέτα. Του ευχαριστούμε και είμαστε ευγνώμονε. Θα πάω στην άκρη να του δείτε, να του θαυμάσετε. Αυτό είναι το μέλλον της πυραυλικής Ελλάδος. Πηγαίνω λίγο πιο έξω. Τα βλέπετε τα παιδιά αυτά. Μαζί με τον καθηγητή, τον κύριο Περικλή Παναγιώτου και τον Χρήστο Κουτσουρά. Είναι εκείνα. Μπαίνω τώρα λίγο. Πηγαίνω τελείω έξω. Τελείω έξω. Ευχαριστώ και ο Συνοθέτα. η ομάδα πυραυλική Rocketry του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκη, Aristotelian Space and Aeronautics Team, μετήχε στο διαγωνισμό του Euroc του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος, ο ΕΣΑ, και της Πορτογαλικής Διαστημικής Υπηρεσίας. Το πρόγραμμα έχει να κάνει με, τον, με το βλήμα έκλειψη, έκλειψη δηλαδή, και μάλιστα η ελληνική ομάδα, πείτε τα παιδιά, από τις 40 ομάδες οι οποίες εμφανίστηκαν, 25 τελικώς πληρούσαν τα κριτήρια, 20 έφτασαν στο σημείο να, προ, να, να φτάσουν στο σημείο των δοκιμών και καταταγήκαμε στην τρίτη θέση. Ναι, ωραία τα χρυσά μετάλλια, ωραία τα αργυρά, ωραία και τα χάλκινα στου Ολυμπιακού, πανευρωπαϊκού κτλ. Αλλά εδώ έχουμε να κάνουμε με πυραυλική τεχνολογία. Τα βλέπετε τα παιδιά μαζί με του καθηγητέ και του ομαδάρχες του. Αυτά λοιπόν έχουν στόχο να φτιάξουν ένα πύραυλο, ναι, για να φτάσει στον Ταϊφούν και στον Τζέγκ. Από έτσι ξεκινούν. Από αυτά τα σημεία ξεκινά. Και δική τους η κατασκευή, δικά τους τα ηλεκτρονικά, δικά τους τα μηχανικά μέρη, δικά τους τα αεροδιαστημικά επίσης και ο κινητήρας. Και ο στόχος τους είναι τα παιδιά να, αυτό το πύραυλο, τον πύραυλο να τον εκτοξεύσουν στα 30 χιλιόμετρα, δηλαδή στη στρατόσφαιρα. Αυτό είναι το μέλλον της πατρίδας που πρέπει. Εδώ θα πρέπει το Υπουργείο Εθνική Αμήνη να έρθει και να πει τι θέλετε, πώς το θέλετε και πείτε μου χθε να γίνει. Όχι λόγια, λόγια, λόγια να λέμε. Εδώ είναι πραγματικότητα. η πραγματικότητα. Ιδού η πυραυλική τεχνολογία, ιδού και το πείδημα. Συγχαρητήρια στα παιδιά, συγχαρητήρια στου εμπνευστέ, συγχαρητήρια στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκη και πραγματικά είναι μια είδη στην οποία την αλλιεύσα από την πτήση και διάστημα. Εξαιρετικό site εννοείται. Η αρχή του ειδικού τύπου στην Ελλάδα και του καβαθά σχολεμένου. Πάμε λοιπόν στην επόμενη εικόνα. Αυτέ είναι οι ειδήσει που πρέπει να τι ξέρετε όλοι και όλε. Να τα παραδείγματα. Πάμε τώρα σε ένα άλλο παράδειγμα. Υπόθηκε λοιπόν τα περί soft power και hard power. Soft power λέει η Ελλάδα. Hard power η Ελλάδα λέει δεν μπορεί να γίνει. Η Ελλάδα έχει ελπίδε μόνο ω soft power. Δηλαδή αντί να είναι μια σκληρά δύναμη, δηλαδή μια δύναμη Macht στα γερμανικά που να έχει οπλικά συστήματα, στρατεύματα κλπ. Δεν μπορούμε να το κάνουμε λέει αυτό. Εμεί είμαστε υπέρ τη μαλακή ισχύω. Εμεί θα παρουσιάζουμε μπαλέτα, α πούμε, και καλλιτεχνική πρόοδο και φιλοσοφία κλπ. Όλα είναι καλά. Τίποτα. Υπάρχει όμω και ένα κομμάτι το οποίο δεν υπόθηκε. Η Ελλάδα μπορεί να μην είναι hard power, μπορεί να μην θέλει να γίνει soft power. Υπάρχει όμω η smart power. Αυτό αν είχε υποθεί, και ευχαριστώ τον φίλο μου τον Χρήστο, θα είχε αλλάξει τα δεδομένα και η είδηση θα έκανε το γύρο τη ηφιλίου, εφη... λέγοντα Α, οι Έλληνε αναφέρθηκαν στην smart power, στην έξυπνη ισχύ. Και αυτό είναι το σημείο το οποίο μπορούμε να κάνουμε αυτό που πρέπει. Ω τμήμα όμω τη μαλακή ισχύω, δεν μπορώ. Κάνω λίγο στην άκρη να του δείτε. Είναι η ιστορική αναβίωση οι δύο ιστορικοί αναβιωτέ. Κάποιοι από αυτού σχεδόν λένε είναι φίλοι μου. Οι άνθρωποι αυτοί δίνουν την ψυχή του, δίνουν τον οβολό του, δίνουν το αίμα του, δίνουν ό,τι μπορεί να δοθεί. Και κάνω στην άκρη γιατί πραγματικά παραμερίζω για να του δείτε, για να συντηρούν το φρόνημα. Εδώ είναι στο πλαίσιο φέτο των εκδηλώσεων που έγιναν για την 28η Οκτωβρίου, έξω από το στρατηγείο του Τσακαλώ, του, ε, του, Κατσιμήτρου, τη 8η Μεραρχία. Και εδώ υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι αναπαριστούν και αναβιώνουν τους εφζόνους, Τους ευζόνους, συγγνώμη. Της αρχαιότητος, από την αρχαιότητα, στη σημερινή εποχή, οι ορεικές πολεμικές μονάδες φόξασαν την πατρίδα και το έθνος σε όλους τους μεγάλους αγώνους. Και οι άνθρωποι αυτοί είναι το πιο χαρακτηριστικό κομμάτι της μαλακής ισχύω στην στρατιωτική ιστορική αναβίωση. Του οφείλουμε ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ και οφείλουμε να το συνδράμουμε είτε σαν κράτο είτε σαν ιδιώτε, είτε σαν χορηγίε. Αντί να δίνονται χορηγίε αλλού, για ανοησίε να μου επιτραπεί, εδώ λοιπόν πρέπει να υπάρξει μια εθνική χορηγία και φυσικά το Υπουργείο Εθνική Αμήνη να του αγκαλιάσει, γιατί είναι κομμάτι τη ιστορία του. Ο Εκιαλίμων και ο μόνιμο εκφραστή είναι το Υπουργείο Εθνική Αμήνη. Πάμε στην επόμενη εικόνα. Επειδή όμως μιλάμε για soft power, εξαιρετική εικόνα, φωτογραφία του Ηλία ε, του, του Περγαντή, σας θυμίζω ότι μια άλλη δύναμη δίπλα μας, η Οθωμανική in, the Ottomans in, με πρόγραμμα το οποίο υποστηρίζεται οικονομικό εννοείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, πάνε στο Μόσταρ, πάνε δηλαδή στο Σεράγιοβο, στι Οθωμανικέ περιοχέ, τι νεοοθωμανικές πατρίδε του, όπω ονομάζουν, και τι κάνουν, προπαγανδίζουν την τουρκική Οθωμανική ιστορία. Και εμεί εδώ έχουμε ανθρώπου, οι οποίοι ούτε λεφτά από την Ευρωπαϊκή Ένωση παίρνουν, λαμβάνουν, ούτε έχουν σχέση με κάτι άλλο. Απλώ δέχονται τα συγχαρητήρια, έρχονται αρχηγοί, στρατηγοί κλπ. Υπουργοί, συγχαρητήρια, μπράβο παιδιά, αλλά επί της ουσίας, να τους βοηθήσουν ούτως ώστε αυτό να γίνει τμήμα της ελληνικής μαλακής ισχύω στο κομμάτι το οποίο μπορούμε να παίξουμε μπάλα που λέει και ο λαός και να διακριθούμε μηδένει στο πηλίκο. Και αυτό είναι κάτι το οποίο με θλίβει πάρα πολύ. Αλλά πρέπει να σταματήσει να θλιβόμαστε και να αρχίζουμε να βρούμε. <και>, και να βρούμε καταρχήν υποστηρίζοντας τους. Σε αυτούς λοιπόν τους πραγματικούς Συνεχιστέ τη Κιτάλεως, του παραδύναμοι τολμητέ και παραγνώμοι κινδυνευτέ και τι δινή ευέλπιδε, του οφείλουμε ένα μεγάλο ευχαριστώ. Και είμαστε αιωνίω ευγνώμονε.